Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Κυρία Υφυπουργέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαναγιώτου. Καλημέρα στους κρατές. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία της κυρατέας? Όχι μόνο κρατάει 2-3 μήνες τώρα αυτή η ιστορία, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει κλιμακούμενη και αγριεύουν τα πράγματα συνεχώς. Κοιτάξτε, κύριε Παπαναγιώτου, να πω ότι εμείς δεν είχαμε καμία διάθεση ούτε για μάτ ούτε για βία στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά όταν υπάρχουν μολότοφ, όταν γίνονται απόπειρες να κάνουν μηχανήματα, όχι μόνο απόπειρες, έχουμε και ολοκληρωμένες πράξεις, καίγονται μηχανήματα. Mm-hmm. Όταν πετροβολούν τα εργαζόμενοι, υπάρχει μια ανάγκη περιφρούρησης του δημοσίου συμφέροντος, που είναι να κλείσουν οι χωματερές. Αυτό είναι το δημόσιο συμφέρον της χώρας αλλά και των κατοίκων. Και για να κλείσουν οι χωματερές, είναι ανάγκη να ανοίξουν υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων. Με άλλα λόγια, κύριε Παναγιώτου, στην κερατέα μπορεί να φαίνεται ότι συγκρούνται τα ΜΑΤ με λιτές δυνάμεις ή μια φαινομενική διένεξη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων. Όμως αυτό που παίζεται είναι κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα αυτό που παίζεται είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν μπορούν οι κάτοικοι της Λαβριωτικής, αν έχουν το δικαίωμα ή όχι, να ζουν σε ένα περιβάλλον χωρίς χωματερές, χωρίς επικίνδυνα απόβλητα, χωρίς σφραγίσματα από σκουπίδια μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα και χωρίς. Σύμφωνη, κυρία Τζάκρη. Και λίγο ξεσπούν εκεί. Θεωρητικώς έτσι είναι τα πράγματα, αλλά πρακτικώς όμως βλέπουμε να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ κατοίκων και ΜΑΤ. Και να λένε μάλιστα κιόλας από ό,τι δεν ξέρω αν ακούσατε προηγουμένως και ο κύριος Ιατρού έλεγε ότι και οι ίδιοι αστυνομικοί λένε μην τα λέτε σε εμάς, πείτε τα παραπάνω. Κοιτάξτε, από κάπου παίρνουμε εντολές. Οι μήνες, όπως είπατε εκεί, η φάση της αστυνομίας είναι κάτι περισσότερο από συνετή. Απαντάει δηλαδή μόνο σε προκλήσεις. Και εγώ συνεχίζω αυτό τον ισχυρισμό μου από εκεί που σταμάτησε, κύριε Παναγιώτη. Έχουν το δικαίωμα αυτό οι κάτοικοι της Λαβριωτικής και τα παιδιά τους ακόμα. Ή θα τους καταδικάσουμε να ζούμε τις χωματερές και ποιος ξέρει πόσο καιρό χρόνια ακόμη. Έχουν ένα δίκαιο και τους αναγνωρίζω το εξής, ότι εκεί οι παράγοντες της περιοχής, ακόμα και οι πολιτικοί, αν θέλετε, σε μια κρίση λαϊκισμού, και επειδή υπάρχουν και πολιτικοί στην περιοχή της Λαβριωτικής, κύριε Παναγιώτη, που έχουν χτίσει καριέρες πάνω στο θέμα των σκουπιδιών, mm-hmm. τους αποκίνηζαν χρόνια από το 2003 και μέχρι και σήμερα, το 2011, ότι ξέρετε εκεί δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Θα πάμε έτσι όπως έχουμε, τα σκουπίδια μας θα τα στέλνουμε στην Φιλή και στη Δυτική Αττική. Λες και εκεί με τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, ΙΕΜ, έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητα ό,τι αφορά mm-hmm. την υποδοχή εκεί σκουπιδιών και υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων. Και ότι εμείς εδώ στην Ευρωτική δεν θα παίρνουμε τα δικά μας σκουπίδια. Θέλω να σας πω ότι αν πραγματικά εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση, και μάλιστα εγώ δεν τα βάζω τους ανθρώπους, τα βάζω κυρίως με αυτούς που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς άρχοντες. Αν πραγματικά είχαν μια διαφορετική άποψη για τη λύση που προκρίνεται στην περιοχή της Κερατέας, από το 2003 να πω ότι είναι. Ο περιφερειακός σχεδιασμός στην περιοχή είχε να κάνει το 2003 και στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες μελέτες. Προεπιλέγει δηλαδή ο χώρος αυτός επιλέχθηκε μεταξύ περισσότερων ως καταλληλότερων. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλανε οι κάτοικοι αυτοί και οι εκπρόσωποι τους, εγώ δεν πράγμα τους κατοίκους, η τοπική αυτοδιοίκηση να προκρίνει, να οριμάσει μια άλλη λύση, να προτείνει κάτι διαφορετικό, να πει ελάτε βρε παιδιά, δεν είναι αυτή η θέση, να πει ότι η θέση είναι κάτι διαφορετικό. Κάπου αλλού, ας πούμε, θα το καταλαβαίναμε. 8 χρόνια όμως δεν υπήρχε καμία επικοδομητική διάθεση, δεν υπήρχε διάθεση καν για διάλογο. Και ήθελα μια λύση για τις τοπικές κοινωνίες, όπως λένε κάθε μέρα κάποιοι από εκεί, ότι ξέρετε εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στη Λαβριωτική, θα συνεχίσουμε όπως έχουμε. Και ξέρετε, μιλάμε μόλις αυτή ο χώρος υποδομής που προετοιμάζεται εκεί είναι μόλις 127.000 τόνοι. Κυρία Τζάκρη, είναι το 7% του συνολικού παραγόμενου όγκου σκουπιδιών στην Αττική που είναι 2,5 εκατομμύρια τόνοι. Αυτή τη στιγμή όλοι επιβαρύνουν 2 εκατομμύρια τόνοι και επιβαρύνουν όλοι αυτή τη στιγμή τη Δυτική Αττική και τη Φιλή. Δύο θέματα. Καταρχήν, προσωπικά δεν συμμερίζομαι το δόγμα. Ας πάνε τα σκουπίδια στην αυλή του γειτονά μου να μείνει στη δικιά μου και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο από εκεί και πέρα. Δεύτερον, υπάρχει ένα ζήτημα ότι υπάρχουν και κάποιες δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν και κάποιες κραυγαλαίες παρατυπίες όπως αυτές, ας πούμε, το ότι δεν έχουν γίνει κάποιες απολωτριώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να έχουν γίνει, που δημιουργούν ζητήματα. Αυτά πώς τα αντιμετωπίζετε εσείς από την πλευρά σας? Κοιτάξτε, να σας και, πω καταρχήν εκεί πέρα. Και μια υποσημείωση ακόμα, αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά των κατοίκων της περιοχής να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για τη χωροθέτηση, το χιτά ή το χιτή. Εγώ μιλάω για αυτούς, τους εκπροσώπους. Δεν είναι δουλειά δικιά τους. Αυτή. Ξέρετε, εκεί λένε, δεν τα βάζουν τους κατοίκους. Σας είπα ότι τα βάζουν αυτούς που προσωπούν τις τοπικές κοινωνίες. Που λένε ότι δεν κάναμε διάλογο μαζί τους, που κάνουμε διάλογο μαζί τους, ακόμα και τώρα. Μιλάω για τους δημάρχους και όλους αυτούς που λένε σήμερα εξ ονόματος υποτίθεται του κατοίκων ότι εδώ εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε στην Λαβριωτική και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής υποδομές διαχείρισης. Σας το ξαναείπα. Και εγώ σας φέρνω το παράδειγμα των μικρών νησιών, όπου εκεί έχουμε μια χούφτα γης. Οριοθέτησαν υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στη Φολέγαδρο, στη Μύκονο, στην Πάρο. Και λύσαν το πρόβλημά τους που είναι μια χούφτα γης και πραγματικά εκεί δεν έχουν περισσότερες επιλογές οι κάτοικοι. Και δεν μπορούμε να βρούμε στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής ένα χώρο για έχετε να δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Από εκεί να μας πούν
ναι, βρε αδερφέ, εδώ πέρα ενδεχομένω εμεί έχουμε πρόβλημα. Θέλετε να πάμε παραδίπλα, να το δούμε κάτι διαφορετικό, έκανε κάποιο μια πρόταση. Όχι. Η απόλυτη θέση του στην πραγματική είναι ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, με την τελική αιτική δεν πρόκειται να αποδεχτεί τίποτα. Λοιπόν, και έχουμε προβεί πέρα από τον, τέτοια που έχουν βάλει εκεί την, σε κίνδυμα, θέλετε, τη ζωή των κατοίκων, του επισκέπτε. Εγώ έχω γίνει αποδέκτη, αν θέλετε, παραπώνουν και από επισκέπτε, γιατί αναγκάζονται λόγω των γεγονότων που γίνονται εκεί να ακολουθούν αυτοί που θέλουν να επισκεφτούν την ευθυνοτελική αιτική επικίνδυνου και άκρο κατάλληλου δρόμου. Και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. Τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία των κατοίκων τη Ανατολική Αττική, που εμένα δεν θέλω να μου πείσει κανένα ότι οι άνθρωποι εκεί δεν θέλουν να πάνε σε ένα λειτουργεί η χωματερή του, που είναι και μάλιστα ογκώδη και μεγάλων κεφτάσεων, και δεν θέλουν να πάνε σε ένα οργανωμένο χιτά που υπάρχει γεωύφασμα, που υπάρχει βιολογικό καθαρισμό για τι φραγίσματα και είναι, αν θέλετε, για την ίδια την προστασία των κατοίκων και του δημοσίου συμφέροντο και του τοπικού συμφέροντο όπω εκφράζεται εκεί για την περιοχή του. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει τελικά? Δηλαδή, πάνω από δύο μήνες αυτή η ιστορία. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην κατασκευή των έργων. Και αυτό το δείξαμε όχι μόνο στην περιοχή, κόντρα στην λογική της προηγούμενης κυβέρνησης που 6,5 χρόνια τους αποκίνδυνε και τους έλεγε ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Και αυτό το αποδείξαμε και στην Κερατέ και στο Γαματικό, που και εκεί ήταν παγωμένα τα έργα, ξεπαγώσαν. Με αντίστοιχα προβλήματα, αν θυμόσαστε πέρσι, ήταν από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης. Προχωρούν τα έργα υλοποίησης κανονικά. Υπάρχει ένας τιτάνιος δικαστικός αγώνας, ο οποίος έχει κερδίσει η κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν καταπέσει όλοι οι ισχυρισμοί, όλα τα δικαστήρια, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένας τιτάνιος αγώνας που γίνεται σε όλα τα μέτωπα για να κάνουμε κάτι που εμείς λέμε πως είναι προστασία του δημοσίου συμφέροντος και προστασία του περιβάλλοντος. Και θα το αντιληφθείτε ότι όταν εκεί δρομολογηθούν τα έργα και λειτουργήσουν, θα το αντιληφθούν και οι κάτοικοι αυτοί. Κόντρα στα συμφέροντα, να το πω τώρα έτσι. Που δεν βάζουν τους κατοίκους. Υπάρχουν και τα συμφέροντα των κτηματομεσιτών, υπάρχουν τα συμφέροντα των εργολάβων. Είναι πολλά, είναι και μεγαλύτερα και υπάρχουν και από την άλλη μεριά συμφέροντα, έτσι. Υπάρχουν και εταιρείες διαχείρισης των απορριμμάτων. Επικίνδυνα απόβλητα και νοσοκομιακά απόβλητα στην παράνομη χωματερή που υπάρχει και λειτουργεί εκεί. Με αυτά τα συμφέροντα συγκρούμαστε, ειλικρινά, και όχι με τα συμφέροντα των κατοίκων της Κερατέας. Εγώ έχω ακούσματα από κατοίκους. Γίνομαι αποδέκτης, πολιτικός είμαι, κατοίκων της Κερατέας, που είναι πραγματικά αντίθετα με όσα λένε κάποιοι που εκπροσωπούν εκεί, ότι δεν επιθυμούν τη χωροθέτηση και τη δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείριση απορριμμάτων που αφορά μόνο τα δικά του σκουπίδια και καμιά άλλη περιοχή. Και δύο κουβέντες λίγο για το ενίο μισθολόγιο που είπε κάποια πράγματα, μάλλον έγιναν γνωστά κάποια πράγματα από τη χθεσινή συνάντηση του κ. Ραγκούση με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Τελικά πάμε για μειώσεις 30% στα αιτηρία του δημοσίου μέσω του ενίου μισθολογίου? Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Σας ξαναλέω, το επαναλαμβάνω, έτσι, ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση και δεν θα μειωθεί το μισθολογικό κόστος. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θα γίνει μια αποκατάσταση της αδικίας που υπάρχει σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Βεβαίως κάπου θα υπάρχουν μειώσεις μισθών, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και κάπου θα υπάρχουν αυξήσεις. Ναι. Κάπου θα υπάρχουν αυξήσεις. Ποιος είναι ο στόχος? Οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια προσόντα, κύριε Παναγιώτη, να παίρνουν τις ίδιες αμοιβές οπουδήποτε και να εργάζονται. Mm-hmm. Και αυτό είναι, νομίζω, δίκαιο. Είναι ένα αίτημα των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων πολλά χρόνια. Γιατί ξέρετε ότι το ενιαίο μισθολόγιο είναι μπροστά τη εκδική τη ΕΔΔΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια συζήτηση που έρχεται από το παρελθόν. Και επίσης, νομίζουμε ότι έτσι αποκαθιστούμε μια αδικία ετών. Και επίσης, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία τη κινητικότητα στο δημόσιο τομέα που δεν υπάρχει σήμερα, κύριε Παναγιώτου. Κανείς υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να μετακινηθεί από τη θέση του για να πάει να καλύψει μια καινή οργανική θέση σε ένα άλλο Υπουργείο. Μάλιστα. Και το αντίστροφο. Όλοι οι υπάλληλοι των άλλων υπουργείων θέλουν να μετακινηθούν μόνο. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Κυρία Τζάκρη, πότε θα εφαρμοστεί τελικά το ενιαίο μισθολόγιο? Υπάρχει, γιατί ξέρετε, εδώ είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ιστορικών με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Είναι το επόμενο εξάμεινο να έχει κατατεθεί δημοσχέδιο στη Βουλή. Είναι το τέλος του επόμενου, το πρώτο εξάμεινο. Δηλαδή, από 1η Ιουλίου να αρχίσει να εφαρμόζεται. Ναι, ναι, αυτή είναι η πρόθεση. Και μάλιστα άμεση υλοποίηση χωρίς μεταβατικό στάδιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζάκρη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτου. Καλή σας μέρα.